Ιωαννίδη. Καθαρό το φάουλ. Απέξω ήταν η μπάλα, δεν έχει, είχε να δώσει ένα φάουλ ακόμα ο Πορφύρας. 4-5. Προφανώς τώρα είναι αυτός που έχει μπάλα για το Κοροπίδη, δίνει στο Μιχάλη. Αυτός στο deep. Κωνσταντίνο, πιέζει ψηλά. Ωραία προσπάθεια του Σιδέρη. Καμπανεβάσματα σήμερα. Ο Ντιπ. Πάω τώρα τη Σιδέρη. Καθαρό. Δύο βολές. Βγαίνει ο Σιδέρης, μπαίνει ο Γκίκη, ο Γκίνης. Σωστά κάνει ο προπονητής του που τον αλλάζει. Του λέει υπάρχει λόγος για αυτό που έκανε. Τρία και 27 ακόμα. Μέσα πρώτη φορά του Σταδίνου. 51-62. Μέσα και δεύτερη. 52-62. Ο Ντιβδόνα. Πιέζει ψηλά ο Κωνσταντίνο. Πάω του Κωνσταντίνο. Πάνω στο κίνη. Βολές τώρα για το Ποροπή. Τώρα το λάθος έγινε από την πλευρά του Κωνσταντίνου. Ξεκινάει πάλι ο αγώνας. Δύο βολές για τον Κίνη. Ο Κίνη πρέπει να είναι ο πρώτος σκόρε της ομάδας Κοροπίου μέχρι στιγμής νομίζω. Άστοχος πρώτη βολή. Δίνει την μπάλα έξω στον Παπαδόπουλο. Και πάλι Κωνσταντίνο. Μπάρδας κοντά στο καλάθι. Καλάθι και φάουλ. Ό,τι καλύτερο για τον Πορφύρα. Καλάθι και φάουλ. Ευνοήθηκε. Από τη φάση πήρε το ριμπάου. Παρότι είχε έναν άστοχος. Στο σούτο Κωνσταντίνο. Και τώρα εκνευρισμένος από τον πάγκο του κυρίου Δρακόπουλου. Εκεί που η ομάδα του προηγούταν με 20 πόντους, τώρα είναι 8
και μια βολή για τον Πορφύρα. 54-62. Μέσα η βολή του Μπάρτα. 55-62. 7 υπό τη διαφορά. Ο Ντίβ τώρα. Το πιέζει ο Γιωργούλης ψηλά. Μπάρδας. Για να δούμε. Σφύριγμα. Είδα. Από τον κύριο Μαρτινάκο. Έδωσε φάουλ. Ο Μπάρδας έκανε το φάουλ. Το δώσω κάτω. Πού θα το δώσω κάτω. Βολές για τον Ντίβ. Πόσο μαλάκα σε ένα κοτσέρι. Πραγματικά όμως. Το κοροπή. Για να δούμε τι θα δούμε. Μέσα από τη βολή, δεύτερη και 55-63. Γιωργούλης. Σταπατώτος Γιωργούλης περνάει προς τα μέσα. Φάουλ. Δύο φορές για τον Γιωργούλη. Πάλι από τον Μιχαήλ νομίζω. Ότι βλέπω 5 φάουλ έχει ο Αρκουμάνης και 5 ο Σιδέρης. Έχουν απο... δεν μπορούν να μπουν στο παιχνίδι πλέον. Και φαίνεται να το εκμεταλλεύεται αυτό ο Πορφύρας. Γιωργούλης μέσα η πρώτη βολή. 55-56-63. Μειώνει κι άλλο. Όχι, συγγνώμη, στην ίδια διαφορά στους 7 πόντους. Για να δούμε αν μειώσει κι άλλο ο Πορφύρας. Αν ευστοχίσει ο Γιωργούλης. Ναι, 6 πόντους. 56-63. 2:35 ακόμα. Όλα παίζονται πλέον. Υπάρχει χρόνος για τον Πορφύρα. Παλεύει το παιχνίδι. Μπήκε στα ίσα. Αντίπ στον Ορφανό. Σεμιονίδης. Πιέζει ψηλά τον Ορφανό. Για να δούμε. Εδώ θα μπορούσε να δει βράδυ. Μάλλον όχι. Εδώ δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε το μίχρονο. Έκανε το λάθος ο Ορφανός. Είπαμε πιο δυνατός ο Σιμεωνίδης, πιο ευέλικτος. Το λάθος τώρα από την πλευρά του Πορφύρα. Ορφανός. Το πιέζει ο Παπαδόπουλος. Μπάρδας, το Μιχαήλ. Προσοχή τώρα να μην γίνει φάουλ από την πλευρά του Κωνσταντίνου. Σου του Ορφανού. Άστοχος. Το ριμπάνο. Ο Γιωργούλης. Βγαίνει μπροστά ο Πορφύρας πλέον. Γρήγορα. Παπαδόπουλος. Σου τρία πόντα του Παπαδόπουλου. Το ριμπάνο και ο Γκίνης. Κρίσιμο ήταν αυτό το σουτ. Ο Αντίπ με τον Κωνσταντίνο. 1:20 ακόμα. Μέσα. Το σουτ μπήκε μέσα, αναπήρησε και μέσα. 57-65. Πλέον δεν μπήκε το σούτ των δύο πόντων του Παπαδόπουλου. Νομίζω από την άλλη μπήκε του Αντίπ. Έτσι είναι αυτά. Ένα λεπτό και 11 από μένα ακόμα. Η μπάλα για τον Πορφύρα.
Πήγε και το νούμερο 14. Ωραίο, καλάθι. Με τον Μπέρνα, ο Μαντζούκας πήγε το νούμερο 14. 59-65. 54 λεπτά απομένω. Γιουργούλης πιέζει τον Αντίπ. Τον Αντίπ, συγγνώμη. Σημεωνίδης κοντά στον Αντίπ. Έχασε την μπάλα. Πολύ άμυνα, καλή άμυνα του Σημεωνίδη. Είπαμε ότι έπαιρνε τον είχε πάρα πολύ. Ο κύριος Διβάτη να τον είχε γνωρίσει περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο, ίσως να ήταν πιο κερδισμένος. Ακόμα deep το shoot. Άστοχος. Βάρδας γρήγορα μπροστά. Δίνει στο Γιωργούλη. Σούτ Γιωργούλη. Άστοχος και Γιωργούλης. Και έληξε ο αγώνας με 59-65 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας του Κορομπίου.